Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε και τα υπόλοιπα υλικά τα βάζουμε στο μίξερ, εγώ όμως θα τα βγάλω να τα βάλουμε με το χέρι. Τη μαρέγκα που την έχουμε στο ψυγείο. Τη μαρέγκα την έχουμε στο ψυγείο. Ναι, ναι, βέβαια. Τι ωραίο. Τι σου θυμίζει αυτό? Τη γιαγιά μου. Με κανελίτσα και φρυγανισμένο ψωμάκι μέσα, έτοιμο. Έχω τρελαθεί με αυτά όλα. Τι ωραία που είναι. Τα παιχνίδια της κουζίνας. Λέλια, είσαι του γλυκού ή του αλμυρού περισσότερο? Του αλμυρού περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ στην άκρη. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι σε ένα μπολ, Ελένη μου, αν είναι εύκολο, ένα γυάλινο μπολ. Θα κοσκινήσω πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη συνταγή, αλλά και σε όλες τις συνταγές, όλα τα κέικ πάντων που βάζουμε μέσα κακάο και αλεύρι, να το κοσκινίζουμε γιατί. Μαζί, ρίξτε το εδώ. Ρίξτε για να γίνει κόσμο. Αφράτο. Για να γίνει αφράτο. Λίγο. Ρίξτε όλο. Όλο. Άλλο ένα λόγο που κοσκινίζω το αλεύρι και το κακάο έχει αυτά τα μικρά σβολάκια. Εδώ βέβαια αν τα πιέσει με το δάχτυλό σου, δεν τα πετά, εννοείται έτσι. Απλά είναι. Δεν έχει υγροποιηθεί το κακάο και κάνει σβολάκια. Ωραία. Λοιπόν. Έτοιμο αυτό. Λοιπόν, και ξαναπάω εδώ. Λοιπόν, τώρα θα μου βάζετε μέσα υλικά. Ξαναλέω, εδώ έχουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε μέσα τη βανίλια. Βανίλια υγρή. Είναι αυτό, με μέλι μου μοιάζε. Βανίλια. Καλά, μπορείς να βάλεις και τη βανίλια την κανονική. Την βανίλια είναι την άσπρη, μωρέ, που έχουμε σπίτια μας, την κοινή. Λοιπόν, θα μου προσθέσει μέσα το κονιάκ. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ρούμι. Ή ακόμη μπορούμε να βάλουμε και εσπρέσο. Ταιριάζει εξαιρετικά σε αυτό το γλυκό. Ό,τι έχουμε. Τρεις εναλλακτικές. Κονιάκ ή εσπρέσο ή ρούμι. Okay. Λοιπόν, και τώρα θα προσθέσω ένα λάξ, τα κοσκινισμένα στερεά υλικά, δηλαδή το κακάο με το αλεύρι, με το βούτυρο και το γάλα. Βάλε το βούτυρο μέσα στο γάλα. Λοιπόν, εσύ θα μου βάζεις κακάο, εσύ θα μου βάζεις... Βάζω. Βάζε. Όχι μόνο μια σόλο, ε. Και εγώ ρίχνω το γάλα με το βούτυρο. Ναι. Εντάξει, για σου σεφ κάνω. Καλά, τέλειο αυτό τώρα, έτσι. Κοίτα εδώ. Με δύο βοηθές. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Έλα. Ρίξω τώρα όλο το αλεύρι. Ρίξτε όλα τελικά. Γενικά βλέπετε ένα πανεύκολο γλυκό. Που θέλει άλλους δύο βοηθούς. Όχι, δεν θέλει δύο βοηθούς, μωρέ, όχι τίποτα. Τώρα απλά να σας βάλω και εσάς το παιχνίδι. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι έχετε ένα. Σαρόφημο σοκολάτα. Είναι... Αυτό πήγα να πω. Είναι σαρόφημο σοκολάτα. Αν θες το πίνεις κιόλας. Τους ή άλλως τα αυγά έχουν παστεριωθεί από το ζεστό το γάλα και το βούτυρο. Οπότε το πίνεις μια χαρά. Η μαγιά σε αυτό το κέικ είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικές υφές. Όταν ψηθεί αυτό, έχεις μια κρέμα στη βάση του ταψιού και από πάνω έχεις τον αφρό της μαρέγκας. Α, οπότε, δε τη ρίξεις μέσα. Τη ρίξεις μέσα. Ξαναλέω, είναι ασπράδια χτυπημένα με λίγο ξύδι και μια πρέζα αλάτι. Και ισχύει το ίδιο ότι το ανακατεύουμε με τις απαλές κινήσεις από κάτω. Εδώ δεν έχει απαλές κινήσεις. Τίποτα. Εδώ βαράς. Ναι. Γιατί θες να έχει αφρό αυτό το μείγμα. Γιατί αυτό το να βάλεις στο ταψί θα χωρίσει. Το αφρισμένο κέικ λέγεται αυτό. Ναι. Είδες, εγώ δεν τα έχω με τους τίτλους. Το λοιπόν, αφρισμένο κέικ. Ναι. Πιάσε λίγο βούτυρο, θα μου βουτυρώσει καλά το ταψί. Είδες, θέλεις να κάνει αφρό. Εύκολο όμως, Κλέρα, δεν μπορεί να πεις. Τώρα εδώ ή κρατάμε λίγο από το αλεύρι που βάλαμε μέσα στο μείο που εγώ βέβαια δεν κράτησα ή θα βάλουμε λίγη ζάχαρη άχνη. Α, παίζει και η άχνη. Παίζει και αυτό, ναι. Πώς το πες? Ωπα, εντυπωσιάστηκα. Απλά θα μου αδειάσει την υπόλοιπη. Ευτυχώς δεν το έκανα εγώ αυτό. Θα είχα γίνει όλοι. Α, τέλεια που το έκανα. Χιονισμένη. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Και αδειάζω κατευθείαν το μείγμα μέσα στο ταψί. Υγρό. Υγρό. Μην το φοβάσαι, αυτό θα σταθεροποιηθεί. Θα γίνει σαν πλάκα κρέμα. Πλάκα κάνεις, επειδή έχει τα αυγά, ε. Επειδή έχει, ακριβώς, έχει τα αυγά. Θα το πήξουνε. Λοιπόν. Αλλά θα είναι, φαντάζομαι, πάντα ένα πάρα πολύ αφράτο πράγμα. Έχει δύο. Από κάτω είναι σαν κρέμα και από πάνω είναι αφρός. Θα το δεις τώρα. Θα το ψήσουμε και το βλέπουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα που θέλω να προσέξεις σε αυτό το κέικ είναι στους 160 βαθμούς χαμηλή θερμοκρασία για 30 με 35 λεπτά, όχι παραπάνω. Όταν το βγάλουμε από το φούρνο θα είναι τρεμουλιαστό. Δεν περιμένουμε να σφίξει. Θα σφίξει μετά. Στους 160 για 30 με 35 λεπτά και τα αφήνουμε να κρυώσει καλά για να το κόψουμε. Γιατί αυτό. Δεν φουσκώνει. Δεν φουσκώνει. Δεν φουσκώνει. Μπορεί και να πέσει. Λοιπόν, μου ανοίγεις το φούρνο. Αυτόν είναι αυτό. Αυτόν. Αυτόν. Τέλειο. Πρώτα θα σου φέρω το ωραίο
Plat de service. Πώς το λέω στα ελληνικά, δεν ξέρω. Ετατζέρα. Τι είναι ετατζέρα, ναι. Μάλλον δεν είναι και ελληνική λέξη το ετατζέρα. Γαλλική. Ετάζ είναι όροφος. Ετατζέρα είναι κάτι που έχει ορόφους. Θέλουμε αυτή τη γυναίκα δίπλα τόσα χρόνια. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τι ωραία που έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό θα σκάσει, θα κάνει μια ρογμή. Mm-hmm. Δεν μας φοβίζει, είναι λογικό γιατί το πάνω μέρος του και είναι αφρός. Ναι, αφρός. Και από κάτω είναι κρέμα. Και όπως είδατε, δεν φουσκώσε καθόλου. Ναι, δεν περίμενα να φουσκώσει. Δεν έχει μέσα μπέικινγκ, δεν έχει κάτι, φουσκωτικό ή ιδιογωτικό. Και ξαναλέω επίσης προσοχή στο ψήσιμο, γιατί μετά θα γίνει πέτρα, σφιχτό. Ναι. Λοιπόν, ζάχαρη άχνη. Το φραμπουάζ το βάζεις διακοσμητικό. Ναι, ναι, είναι διακοσμητικό. Εάν θέλω, μπορώ να το βάλω και μέσα, να ψηθεί μαζί. Αλλά... Όχι. Mm. Δεν θέλω. Θα το βάλω μέσα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και άλλο φρούτο. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα κόκκινα φρούτα που υπάρχουν. Τι άλλο βάζεις από ελληνικό φρουτάκι? Και ρόδι μπορείς να βάλεις. Α, ωραία. Α, είναι σούπερ αχνιστό. Είναι σούπερ αχνιστό, τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Λοιπόν, και το κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Είναι μια ψητή κρέμα. Πώς το πες πριν, αυτό μου άρεσε που πες. Είναι αφρισμένο και αχνισμένο. Λοιπόν, κοίτα τώρα το πώς είναι. Εδώ είναι όλοι. Α, επίσης πρέπει να κρυώσει εντελώς, έτσι. Είναι σαν παστάκι, ε. Κοίτα. Λοιπόν. Σαν παστάκι, καλά είπα. Πλάκα κάνεις. Τι κάνεις, ένα είναι δύο. Ακριβώς. Λοιπόν, από κάτω έχεις την κρέμα την ψημένη και από πάνω έχεις τον αφρό. Συγκλονιστικό, Αντρέα. Καλά. Και αυτό βγήκε διαφορετικό τώρα με το ίδιο μείγμα. Γιατί χώρισε, ναι. Ο φρός είναι πιο ελαφρύς, ναι, οπότε ναι. Πήγε πάνω. Όχι, κατάλαβες, δηλαδή μπορείς να κάνεις παστάκια χωρίς να έχει τις τρώσεις και όλο αυτό. Λοιπόν, εσύ από πάνω θα διαλέξεις τα πιο ωραία φραμπουάζ. Και πόσο ίσιο έχει, βγήκε να ενθουσιαστεί τώρα. Χαρά. Πάστα! πώς θες να στα βάζω, να σου βάζω ένα στη μέση, ναι. Κάτσε βρε Ολυμπιονίκη, αλλά κάνε ένα τσάκ να βγάλω κανένα τρόγο τώρα. Θα ξεκινήσω να δοκιμάζω. Κάτσε βρε Ολυμπιονίκη. Θέλω να δοκιμάσω τη γεύση, παιδιά, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν το έχω ξαναφάει. Ας το βαριέμαι να σερβίρω τώρα, παιδιά, έλα να φάτε. Είναι υπέρα αρκετά. Φάτε. Για τη συνταγή υγρό και ξοκολάτας θα χρειαστείτε 600 ml γάλα φρέσκο, 120 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και κρύο, 4 κρόκους αυγών, 4 ασπράδια, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη για το κέικ, 50 ml κονιάκ, ρούμι ή καφέ εσπρέσο, 2 κουταλάκια του γλυκού υγρή βανίλια, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια κακάο, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι λευκό, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη και σμέουρα. Δεν είναι παλαβό αυτό το γλυκό. Ναι. Τέλειο. Και αισθάνεσαι τον αφρό που είναι πάνω. Ναι. Και κάτι σου κάνει μια κρεμούλα. Κρέμα που δεν έχει σχέση φλαμ. Με κάτι άλλο. Ναι. Είναι φλαμ. Ναι, όντως. Είναι φλαμ. Δεν ξέρω και στο πώς τα ελληνικά. Σοκολάτα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε, την άλλη εβδομάδα είσαι εξεταστική, Ολυμπιονίκη. Οκ. Για το υγρό και η σοκολάτας. Ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι το γάλα, προσθέτουμε το λιωμένο κρύο βούτυρο και ανακατεύουμε. Χτυπάμε στο μίξερ τους κρόκους με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να φουσκώσουν και να ασπρίσουν. Προσθέτουμε την υγρή βανίλια και το κονιάκ. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το κακάο. Προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα με το λιωμένο βούτυρο εναλλάξ με το αλεύρι και το κακάο και συνεχίζουμε να χτυπάμε με σύρμα μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Ενσωματώνουμε τη μαρέγκα στο μείγμα του κέικ και ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε το ταψί, πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη και απλώνουμε το υγρό μείγμα του κέικ. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη, κόβουμε το γλυκό σε κομμάτια και σερβίρουμε βάζοντας πάνω σε κάθε κομμάτι σμέουρα.